Γεια σας παιδιά, είμαι η Κωνσταντίνα και από εδώ είναι η φίλη μου η Envy. Η Envy είναι ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο κατασκευάστηκε από την ομάδα Coconut Robotics από τη Φλόρινα. Η κατασκευή αυτή έγινε στο πλαίσιο του τρίτου πανελλήνιου διαγωνισμού του Generation Next. Για πες μας λοιπόν Envy, τι θα φτιάξουμε σήμερα? Φτιάξε το δικό σου ολόγραμμα και ζωντάνεψε τις εικόνες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε πώς μπορούμε χρησιμοποιώντας το κινητό μας, απλά υλικά και λίγη γεωμετρία, να φτιάξουμε το δικό μας τρισδιάστατο ολόγραμμα. Βέβαια, εμείς δεν θα φτιάξουμε κανονικό ολόγραμμα, αλλά θα παίξουμε με το φως για να φτιάξουμε τη δική μας τρισδιάστατη πυραμίδα προβολής και να ζωντανέψουμε εικόνες και βίντεο μπροστά στα μάτια μας. Τι περιμένουμε λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε όμως, ας μάθουμε κάποια πράγματα. Η κατασκευή μας βασίζεται σε μια τεχνική που είναι γνωστή και ως φάντασμα του Pepper. Χρησιμοποιώντας μια διάφανη επιφάνεια που ανακλά το φως στη σωστή γωνία, μπορείς να ζωντανέψεις πολλά πράγματα, ως και φαντάσματα στον πύργο του τρόμου. Όλα είναι απλή φυσική. Η εικόνα που προβάλλεται από την οθόνη του κινητού ή του τάμπλετ ανακλάται σε γωνία 90 μοιρών από τη λίγα διάφανη επιφάνεια της πυραμίδας και έρχεται προς τα μάτια μας. Τα μάτια μας όμως προεκτείνουν τις ανακλώμενες ακτίνες του φωτός προς τα πίσω και έτσι βλέπουμε το είδωλο της εικόνας στο κέντρο της πυραμίδας. Τώρα που μορφωθήκαμε, ας δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για την κατασκευή μας. Πλαστική διαφάνεια ζελατίνα PVC πάχους 0,2 με 0,4 χιλιοστά. Αν δεν έχετε ζελατίνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διάφανο εξώφυλλο από μια παλιά θήκη CD. Σελοτέιπ διαφανές, ένα μολύβι ή ένα μαρκαδοράκι, έναν χάρακα και το προσχέδιο που μπορείτε να κατεβάσετε από το link που θα βρείτε κάτω από το βίντεο. Παίρνουμε λοιπόν το προσχέδιό μας και πάνω τοποθετούμε τη διαφάνεια. Παίρνουμε και το χάρακα για να μας βοηθήσει ώστε να κάνουμε σωστές τις ευθείες μας. Πάμε να το κόψουμε. Αφού έχω κόψει λοιπόν τη διαφάνεια σε αυτό το σχέδιο, τσακίζω πάνω στις διακεκομένες γραμμές για να αρχίσει να σχηματίζεται η πυραμίδα μας. Αφού τις τσακίσαμε, ενώνουμε τις δύο άκρες έτσι ώστε να σχηματιστεί μία πυραμίδα με ανοιχτή βάση και ανοιχτή κορυφή. Και ειδού το αποτέλεσμα. Τοποθετούμε την πυραμίδα ανεστραμμένη πάνω στο κινητό και προβάλλουμε στην οθόνη ένα κατάλληλο βίντεο που επαναλαμβάνει την ίδια εικόνα σε 4 άξονες. Μπορείτε να βρείτε δεκάδες βίντεο κάνοντας μια αναζήτηση για hologram videos στο διαδίκτυο. Τοποθετούμε τα μάτια μας παράλληλα με την οθόνη και πατάμε play. Για να δουλέψει καλύτερα μπορούμε να χαμηλώσουμε το φωτισμό του δωματίου. Για να δούμε. Φανταστικό, ε! Είδατε πόσο εύκολο και διασκεδαστικό είναι να παίζουμε με το φως? Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά βίντεο με ολογράμματα που σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Εντυπωσιάστε τους φίλους σας με όμορφα βίντεο. Καλή διασκέδαση λοιπόν!